Δεν ξέρω πόσο καιρό θα περάσει μέχρι να δούμε κάποια στιγμή το Κερκυραϊκό Πόλο και τον ΝΑΟΚ. Γιατί ο ΝΑΟΚ ασχολείται με το πόλο στο νησί τόσο έντονα και τόσο έτσι πολύ. Να είναι κάποια στιγμή σε βαθμίδες υψηλές όπως είχαμε συνηθίσει κάποτε. Ο Σπύρος Καρδόνας τα έχει ζήσει αυτά, τα ένδοξα, τα χρόνια, τα ωραία. Και τώρα βεβαίως βρίσκεται στον ΝΑΟΚ, στα μικρά παιδιά, δίνοντάς τους τα φώτα του όσον αφορά το πόλο. Το πόλο λοιπόν είναι σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα που λες ότι σε 5 χρόνια θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη. Για αρκετά χρόνια είχαμε προβλήματα με τη ροή των παιδιών. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό στις ηλικίες. Σιγά σιγά αυτό το χάσμα κλείνεται. Ουσιαστικά η ανδρική ομάδα που προπονώ απαρτίζεται τώρα από παιδιά Κερκυραίους κατά βάση παίκτες σε ηλικίες από 15 έως 25 λίγο πολύ, έχουμε και 2-3 πιο μεγάλους. Κλείνει αυτό το κένο και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα κορμό με Κερκυραίους, ένα σταθερό κορμό με Κερκυραίους παίκτες. Βέβαια όλα άπτονται του οικονομικού. Μην ξεχνάμε ότι πριν 2 χρόνια η ομάδα, το σωματείο αποφάσισε και από την Α2 που είχαμε τερματίσει 5η-6η, δεν θυμάμαι ακριβώς, πέσαμε μόνοι μας στη Β' Εθνική. Αυτό είναι σίγουρα κάτι αρνητικό, αλλά οι οικονομικές συνθήκες στο σωματείο ήταν τέτοιες που δεν επέτρεπαν να μπορούμε να βρεθούμε στην κατηγορία που είχε πολύ αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις. Άρα τώρα ο στόχος αυτού του τμήματος το οποίο αναφέρεις ποιος είναι? Κοιτάξτε, ο στόχος είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά, ξεκινώντας από κάτω, μια βάση μεγάλη παιδιών, όσο γίνεται μεγαλύτερη. Και από εκεί και πέρα αυτό σιγά σιγά να μεγαλώνει, να έχουμε όλες τις κατηγορίες και να μπορέσουν να επανδρώσουν την ανδρική ομάδα. Βέβαια, αυτό είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Χρειάζεται σίγουρα η οργάνωση από το σωματείο που έχουμε προσπαθήσει. Ήδη έχουμε έτσι φτιάξει μια ομάδα από προπονητές, 4-5 άτομα. Φανταστείτε ότι κάποιο διάστημα ήμασταν μόνο 1 ή 2. Και βέβαια χρειάζονται καλές συνθήκες στο κολυμπητήριο, το οποίο όπως ξέρουμε είναι προβληματικό αναδιαστήματα. Και αυτό μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, διότι κατά περιόδους το κολυμπητήριο το νερό είναι κρύο. Με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά που θέλουν πραγματικά πολλά από αυτά να συνεχίσουν να κάνουν, να παίζουν πόλο, αλλά είναι απαγορευτικό για αυτά. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι βελτιώνεται η κατάσταση, όμως η αλήθεια έχουμε ένα άγχος γι' αυτό, διότι η εμπειρία μας έχει δείξει ότι δεν είναι κάτι σταθερό. Θα δούμε. Προσφάτως ήρθε σωματείο από τη Θεσσαλονίκη. Για 2 μέρες κάνατε κάποιες προπονήσεις, παύλα αγώνες. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, δεδομένου του ότι δεν υπάρχει μία άλλη ομάδα, ένα άλλο σωματείο να μπορέσετε να προπονηθείτε μαζί του, ή το κάνατε στα πλαίσια μιας προετοιμασίας? Όλα αυτά που είπατε μαζί ισχύουν. Η πραγματικότητα είναι ότι η δυσχέρεια οικονομική που είχε το σωματείο και κατ' επέκταση και οι οικογένειες, διότι μην ξεχνάμε την οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει τις οικογένειες και τις οικογένειες των παιδιών, συρρυκνωθήκαμε και ως προς το κομμάτι της εξωστρέφειας, δηλαδή το να βγούμε έξω, να βγούμε να παίξουμε παιχνίδια, διότι ως γνωστόν θα θέλει αγώνες για να μπορούν να αναπτυχθούν τα παιδιά. Εκεί η αλήθεια είναι ότι 2 χρόνια κλειστήκαμε στο καβούκι μας για αντικειμενικές δυσκολίες οικονομικές και μείναμε πίσω. Σιγά σιγά προσπαθούμε αυτό να το αλλάξουμε, όμως πάλι ξαναλέω δεν είναι εύκολο, διότι οι οικογένειες καλούνται να πληρώσουν μεγάλα ποσά, διότι το έχω πει πολλές φορές, το σωματείο μέχρι πριν από 3 χρόνια έβαζε ένα πολύ σημαντικό ποσό στη μετακίνηση των αθλητών. Τώρα πλέον αυτό δεν ισχύει και ουσιαστικά εξ ολοκλήρου και όταν μπορεί το σωματείο βάζει κάποιο πολύ μικρό ποσό, καλύπτει, και αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Ελπίζω, τώρα κάναμε την αρχή, θα φύγουμε τώρα το Σάββατο αύριο να πάμε στα Γιάννα με τις ακαδημίες πάλι με τα αγόρια. 16 του Φλεβάρι θα έρθουν τα κορίτσια της ΝΕΠΑ, παίξουν με τα κοριτσάκια μας. Κανονίζουμε κάποια άλλα πράγματα ενδεχομένως στο ενδιάμεσο ή πιο μετά. Είναι και τα πανελλήνια πρωταθλήματα που ξεκινάνε, οι πρώτοι γύροι από το μίνι παιδών, παιδικό, εφηβικό. Και προσπαθούμε. Είναι δύσκολο, διότι η αλήθεια είναι χορηγίες από τις επιχειρήσεις κερκυραϊκές είναι πολύ λίγες αυτοί που έχουμε.
ίσως και εμείς σαν σωματείο δεν έχουμε τη διείσδυση που θα έπρεπε προς την επιχειρηματική κοινότητα. Θα δούμε. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Τώρα οι ώρες, επειδή είσαστε πιο αργά στην πισίνα λόγω του ότι υπάρχει κολύμβηση νωρίτερα κτλ. Τις καθημερινές που υπάρχουν παιδιά που είναι μαθητές, δυσκολεύει λίγο το να υπάρχει απαρτία, το να υπάρχει κόσμο στην προπόνηση ή όχι? Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι κάτι που αν δυσκολεύει είναι δύσκολο να μαζέψουμε μικρές ηλικίες. Δηλαδή είχαμε βάλει στόχο το να ξεκινήσουμε εκμάθηση μικρής πισίνας και το έχουμε λειτουργήσει 7 με 8. Είναι λίγο πρόβλημα να μαζέψεις παιδάκια κάτω από τα 8 έτη, γιατί είναι λίγο δύσκολη η ώρα στην Κέρκυρα. Στην άλλη Ελλάδα είναι διαφορετικά. Εδώ η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύονται. Στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη, πιο μεγάλες πόλεις, και αυτές οι ηλικίες κάνουν αργότερα από τον. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ προσπαθούμε με τις συνθήκες που έχουμε. Έχεις δει ποτέ κάποιο παιδί που να σου θυμίσει τον εαυτό σου? Έχεις δει κάποιο παιδί που να σου θυμίσει έτσι εκείνα τα χρόνια τα δικά σου? Βλέπεις πράγματα, βλέπεις παιδιά ταλαντούχα? Κοιτάξτε να δείτε, οι συνθήκες του τώρα με του τότε είναι, ναι, τελείως διαφορετικές, έτσι. Και πόσες ομάδες ασχολούνταν, αντιδραστηριοποιούνταν στην υδατοσφαίριση και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, παιδιά με ταλέντο υπάρχουν, αλλά επειδή έχουν αλλάξει συνθήκες, τώρα το ταλέντο είναι ένα πράγμα. Αλλά επειδή ταλαντούχα παιδιά υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, το θέμα είναι οι δυνατότητες που έχεις και για προπόνηση και για παιχνίδια. Εμείς εκεί δυστυχώς έχουμε αντικειμενικές δυσκολίες. Θεωρώ τώρα ότι έχουμε μια ομάδα προπονητών οι οποίοι προσπαθούν πολύ να δουλέψουμε έτσι όσο γίνεται καλύτερα στις συνθήκες που έχουμε βέβαια. Αλλά σκεφτείτε ότι ένα παιδί στην Αθήνα παίζει κατά μέσο όρο 1 με 2 παιχνίδια τουλάχιστον την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και εμείς παίζουμε ένα κάθε... Όποτε, τέλος πάντων. Ναι, ένα κάθε 3 μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει όμως αισιοδοξία, Σπύρο, έτσι, ότι με τα παιδιά που έρχονται, με τη δύναμη που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια, την ενίσχυση του προπονητικού τίμου, ότι θα γίνονται βήματα ακόμα μεγαλύτερα. Εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω και όσο έχει να κάνει με το σωματείο, ότι θα μπορέσει να ξαναδυναμώσει λίγο οικονομικά, έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει τα τμήματα και την υδατοσφύριση βέβαια. Από εκεί και πέρα για μας, ξαναλέω, το δικό μας άθλημα μεγάλο ρόλο παίζουν οι συνθήκες. Το κολυμπητήριο πρέπει να είναι ζεστό και οι συνθήκες να είναι ιδανικές. Γήπεδο μπάσκετ είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις έξω, μπάσκετ ακόμα πιο εύκολο ποδόσφαιρο. Εμάς εδώ αν είναι κρύο είναι δύσκολο να έχεις παιδάκια τα οποία πέφτουν με ένα μαγιό, είναι έτσι. Θεωρώ όμως ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, προσπαθούμε. Ευελπιστούμε προφανώς και είμαστε αισιόδοξοι, γι' αυτό και προσπαθούμε. Αγωνιστικές υποχρεώσεις πότε έχουμε? Τώρα ξεκινάμε την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη, παίζει 8 Μάρτη, αν δεν κάνω λάθος, το μίνι παιδόν ξεκινάει, η πρώτη φάση του πρωταθλήματος των μίνι παιδόν. Μετά τις 15 παίζει, αν δεν απατώμε, το εφηβικό του Φλεβάρη στην Πάτρα, στην Πάτρα νομίζω, ναι. 22 παίζει το παιδικό στην Πτολεμαϊδα, η πρώτη φάση, και μετά η ανδρική ομάδα αγωνίζεται τις 15 του Μάρτη στο πρώτο γύρο στη Θεσσαλονίκη που προκριθεί, μάλλον είναι ο πρώτος γύρος, και μετά είναι και τα κοριτσάκια που παίζουν τις 8 του Μάρτη πρώτο γύρο στη Θεσσαλονίκη. Ευελπιστούμε ότι σε όσο έχει να κάνει με τα ηλικιακά θα προκριστούμε στη δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τα κοριτσάκια για πρώτη φορά, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουν σε πρωτάθλημα, και η ανδρική ομάδα ότι θα περάσει στην πρόκληση για τα play-off. Θα δούμε τώρα, είπαμε όλα, θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες. Μην ξεχνάμε πέρσι τα προβλήματα που είχαμε, ότι όταν πήγαμε να δώσουμε το δεύτερο γύρο της πρώτης φάσης για να προκριθούμε προς τα play-off, έκλεισε το κολυμπητήριο 1 μήνα, ναι, και πήγαμε τελείως απροπόνητοι και μείναμε, ενώ δεν ταξίζαμε, να παλεύουμε για να μείνουμε στη Β' Εθνική. Ευελπιστώ ότι θα συμβεί και αυτό. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις. Θα δούμε. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη χρονιά που το τμήμα των κοριτσιών όσον αφορά το πόλο και τον ΑΟΚ δραστηριοποιείται και με συμμετοχή στο πρωτάθλημα που θα έρθει σε λίγο καιρό. Γιώργος Χατζηγεωργίου κοντά μας προπονεί τα κορίτσια, τα οποία
Πώς, δηλαδή, σε ένα άθλημα σαν το πόλο, οι γυναικές, η συμμετοχή των κοριτσιών είναι ενθαρρυντική τουλάχιστον στο νησί, γιατί δεν έχουμε κι άλλο σωματείο να πεις ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός ή ότι μπορείτε να κάνετε φιλικά οι προπονήσεις με κάποιους άλλους. Άρα, είναι ένα τμήμα αυτό το γυναικείο στο νησί που μπορεί να ευδοκιμήσει και να δούμε στη συνέχεια πράγματα. Σίγουρα, είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε με τα κορίτσια. Προσπαθούμε να μαζέψουμε όσα πιο πολλά μπορούμε, γιατί δεν είναι και γνωστό πολύ το άθλημα στα κορίτσια. Και ευελπιστούμε ότι θα ευοδώσουν οι προσπάθειές μας αυτές. Το πόλο στα κορίτσια αλλάζει το σώμα. Αυτό είναι ένας μύθος. Ναι. Οι προπονήσεις έχουν αλλάξει από πριν 10 χρόνια τώρα. Είναι διαφορετική η προπόνηση και είναι και θέμα σωματότυπου. Όταν ένα κορίτσι είναι πολύ αδύνατο, δεν μπορεί να κάνει πλάτες. Mm-hmm. Σίγουρα λίγο οι πλάτες θα ανοίξουν, θα γίνει πιο αθλητικό το σώμα. Αλλά καμία σχέση με αυτό το μύθο που ακούγεται ότι γίνεται σαν άντρας. Ναι, αλλά αυτό που ακούμε ότι οι μάχες κάτω από το νερό στο γυναικείο πόλο είναι πιο σκληρές από ό,τι στο αντρικό, ισχύει? Ισχύει, είναι σκληρές οι μάχες, αλλά αυτό είναι και στην προπόνηση που θα κάνουν οι αθλήτριες. Αν είναι πολύ προπονημένες, δεν χρειάζεται να παλέψουν τόσο πολύ. Βάζουν γρήγορα γκολ, οπότε τελειώνει γρήγορα η φάση. Μάρτι ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο στόχος ποιος είναι στο πρωτάθλημα? Ο στόχος είναι να περάσουμε καταρχήν στην επόμενη φάση. Γιατί τα κορίτσια, τα περισσότερα που έχουμε, είναι η πρώτη τους χρονιά. Έχω κάποια κορίτσια από πέρσι, αλλά... Ηλικιακά πού βρισκόμαστε στα κορίτσια? Ηλικιακά είμαστε στο 2008, 2007 και 2006. Mm-hmm. Είναι μικρά τα κορίτσια και δεν έχουμε υποδομή από πριν κολυμβητική. Δεν ήταν πρώτα κολυμβήτριες για να έρθουν στο πόλο. Τα μάθαμε και την τεχνική της κολύμβησης και στο πόλο. Άρα μπορεί ένα κορίτσι που δεν κάνει κολύμβηση και δεν ξέρει τα βασικά, εντάξει, ξέρει να κολυμπάει στη θάλασσα, μπορεί να μπει στο πόλο? Σίγουρα. Και το έχουμε δει με πολλά κορίτσια τα οποία δεν ήξεραν ούτε μπάνιο όταν ήρθαν εδώ και τώρα είναι από τις πιο γρήγορες παίχτριες. Έχω μιλήσει με γονείς και μου λέγανε ότι πριν ξεκινήσει δεν ήξερε μπάνιο. Τους κρατούσαν, πηγαίνανε στα βαθιά και δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν. Ναι. Και τώρα τις βλέπουν εδώ και μου λένε έχουν τρελαθεί. Ωραία. Όσον αφορά λοιπόν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, εκεί τι πάμε να κάνουμε? Θέλουμε να περάσουμε πρώτα στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο στόχος. Το βασικό είναι να ευχαριστηθούν τα κορίτσια το παιχνίδι. Ο στόχος με εμένα αυτός είναι, να ευχαριστηθούν τα κορίτσια το παιχνίδι και αν μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, να περάσουμε. Γιατί ωραία, είναι ξεκίνημα τώρα, έτσι, δεν είμαστε τώρα που βρίσκεστε χρόνια. Σε μια καλύτερη φάση όσον αφορά το προπονητικό team, το ψυχολογικό κτλ. Είσαστε πιο αισιόδοξοι? Είμαστε πολύ αισιόδοξοι με την προσπάθεια που γίνεται, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά τώρα κάτω στο κολυμπητήριο και ευελπιστούμε να έρθουν κι άλλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα που υπήρχε παλιά στο ΝΑΟ. Ωραία χρόνια, Κινάκη. Πολύ ωραία χρόνια. Θα σκέφτεστε, ναι, καθόλου, γιατί και ο κόσμος θα σκέφτεται. Σίγουρα και είμαστε και οι περισσότεροι παγιοί αθλητές που, ναι, είμαστε εδώ πέρα. Παίζαμε στην παλιά ομάδα του ΝΑΟ, έπαιζε Αλφα Εθνική. Και θέλουμε να το αγαπάμε το άθλημα, αγαπάμε τα παιδιά, τα βλέπουμε όλα στα παιδιά μας. Γιατί και εγώ έχω δύο κόρες. Και οι περισσότεροι εδώ πέρα προπονητές έχουν παιδιά. Και θέλουμε να γίνει ο ΝΑΟ που ήταν παλιά. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν κατά καιρούς δυσκολεύουν το έργο? Δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο. Έχουμε θέματα με το πετρέλαιο, έχουμε θέματα από το κολυμπητήριο. Λίγο όταν κάνει κρύο, είναι, ναι, κρύος ο χώρος. Αλλά τα παιδιά αγαπάνε αυτό που κάνουν και έρχονται με ευχαρίστηση. Πάντως για χειμώνα, για τέτοια εποχή και τέτοια ώρα πιο αργά, γιατί νωρίτερα υπάρχει κολύμβηση και τα σωματεία όλα κτλ. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των παιδιών που έρχονται στην πισίνα. Ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Σήμερα βέβαια είναι Παρασκευή, δεν έρχονται τόσα πολλά παιδιά. Τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας είναι γεμάτο το κολυμβητήριο. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για να δούμε και τα κορίτσια λοιπόν. Πόλο του ΝΑΟΚ, ονοματεπώνυμο. Μαρτζούκου Ερμιόνι. Ερμιόνι μου, τι ωραίο όνομα. Ευχαριστώ. Πόσο κάνουμε πόλο? Εγώ κάνω 3 χρόνια. Και δεν μου λες αρέσει? Πάρα πολύ, το αγαπημένο μου άθλημα. Ήξερες κολύμβηση από πριν ή έμαθες και κατά τη διάρκεια του πόλου? Ναι, είχα μια ιδιαίτερη σχέση με το νερό πάντα. Δεν μου λες, όταν παίζετε αγώνα ή κάνετε προπόνηση έτσι δύσκολη, τραβάτε τα μαγιό? Κλωτσάτε? Πες μου, παιδί μου, τι γίνεται? Γίνεται πόλεμος αυτή τη στιγμή. Για να πάμε παρακάτω να δούμε. Ονοματεπώνυμο, για πες μου. Ρετσιγλικερία.
πώς θα πεθάνω, δεν ακούω. Έλα εδώ, λέγε όνομα. Ρέτσι Γλυκερία. Τι κάνεις? Καλά. Γλυκερία μου, κρυώνεις ή γελάς επειδή χάρηκες που μας είδες? Γελάω με την Ερμιόν. Δεν τα είπε καλά, τα είπε καλά. Ναι. Εσύ πόσο καιρό κάνεις πόλο? 3 χρόνια. Και πώς είμαστε? Καλά. Με την Ερμιόν παίζουμε μαζί? Ναι. Πάσες δίνουμε? Ναι. Ωραία. Είναι δυνατό άθλημα, είναι δύσκολο? Ναι. Αλλά σ' αρέσει? Ναι. Για πάμε παρακάτω να δούμε. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ που λες τα μυστικά, έλα εδώ. Ονοματεπώνυμο. Αναλύτη Νεφέλη. Νεφέλη μου, πόσο καιρό κάνουμε πόλο? Περίπου 2 χρόνια. Μάλιστα. Τι πήγες και είπες στην Ερμιόνη στα αυτή? Και τι της είπες στα αυτή, σε είδα. Ποιο νούμερο φοράμε στο σκουπάκι? Το 14. Ωραίο νούμερο. Το πόλο πώς είναι, είναι δύσκολο? Είναι λίγο. Κρυώνεται με στην πισίνα, είναι οκ? Okay. Ναι, κάποιες μέρες ναι, κάποιες μέρες όχι. Αυτή τη στιγμή πώς είναι? Εντάξει, τώρα καλό. Καλό. Βασικά επειδή ζεσταθήκαμε που κολυμπήσαμε, αλλιώς. Μάλιστα, καταλάβαμε το υπονοούμενο. Πάμε. Ονοματεπώνυμο. Αναλύτη Λιδία. Τι αδερφές είμαστε? Ναι. Εσύ πόσο καιρό κάνεις πόλο? 2 κι εγώ. 2. Μαζί δηλαδή ξεκινήσαμε. Ναι. Και δεν μου λες, μέσα στην πισίνα βγάζεις το άχτι σου καμιά φορά που σε νευριάζεις στο σπίτι? Ναι. Και αυτά ή όχι, είσαι καλή, όχι, καλό παιδί? Όχι, γιατί συνήθως δεν παίζουμε, δεν είμαστε σαν την παλή ομάδα, παίζουμε μαζί, οπότε δεν μπορώ. Άρα σου δίνει πάσα. Ναι. Της δίνεις πάσα. Ναι. Ωραία περνάμε, πάμε. Τερματοφύλακα, το κατάλαβα από το σκουφάκι. Ονοματεπώνυμο. Κατερίνα Φαϊτά. Κατερίνα μου. Κατερίνα Φαϊτά. Μάλιστα. Κατερίνα μου, πόσο καιρό κάνουμε πόλο? Περίπου 2,5 χρόνια. Ναι. Δεν μου λες, δεν σου έφταναν αυτά, το ζωγράφισε και όλα στο άλλο? Θες και ένα ρολόι να βλέπεις την ώρα, ε? Όχι, απλώς κάναμε μία πλάκα με τη δασκάλα των Αγγλικών μου και... Δεν μου λες, είναι δύσκολο? Το άθλημα, όχι πολύ. Η θέση του τερματοφύλακα τώρα είναι πιο απαιτητική ή βασίζεσαι στις συμπαίχτριές σου και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο? Και τα δύο. Ναι. Σε πιστεύεσαι? Σε πιστεύομαι. Τρώμε γκολ? Ναι. Ατρώς και γκολ? Ναι. Στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Μάρτι, ποιος είναι ο στόχος? Να μην φάω κανένα. Να μην? Να μην βγω χορτάτη. Άρα να μην φάμε πολλά, να φάμε λίγα. Ναι. Πολύ ωραίος στόχος. Να περάσουμε στη δεύτερη φάση. Στόχος μας, έλα εδώ στο πρωτάθλημα. Ο στόχος μας στο πρωτάθλημα είναι να περάσουμε στη δεύτερη φάση και να ανεβούμε πιο ψηλά. Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα συνεργάζεστε, ότι θα βάζετε γκολ και ότι δεν θα τρώτε. Ναι, κάπως έτσι. Άρα εμπιστεύεσαι τις συμπαιχτρίες σου? Να μην με ανακαλύψουν, θέλω. Δεν μ' αρέσει αυτό το ύφος, Ερμιόνη μου. Τις εμπιστεύεσαι τις συμπαιχτριές σου? Ναι. Έτσι, αυτό πρέπει να πιστεύω. Πολύ. Καλή προπόνηση, κορίτσια, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.